Μια παρτίδα σκάκι, διήγημα του Άγγελου Τερζάκη. Τα σπίτια τους ήταν αντικριστά, κι όμως δεν έτυχε ποτέ να γνωριστούνε. Κάπου 15 χρόνια θα κάθονταν κι οι δυο τους στο ίδιο τούτο δρόμο, ο Βρυλάκος στη μεσημβρινή πλευρά, ο Μπερεκίδης στη βορεινή. Κάθε πρωί τον καλό καιρό σαν άγγιγε ο Βρυλάκος στο παράθυρό του, σκούρα και τζαμιλίκια, για να πάρει τις βαθιές ανάσες που του είχε συστήσει ο γιατρός, θα βλέπε τον Μπερεκίδη με τα μαγικό πουκάμισα να πηγαίνει έρχεται στην κάμαρά του και σίγερα να ρίχνει κλεφτές πονηρές ματιές αντίκρι. Μόλις ένιωθε πως τον κοίταζε ο Βρυλάκος, λόξευε, κρυβόταν πίσω από τη χοντρή στόφα της βυσσινιάς κουρτίνας και από εκεί, ασάλευτος με το ρουφυγμένο μούτρο του ισιωμένο, παραμόνευε. Παράξενος άνθρωπος, μα την αλήθεια, τούτος ο Μπερεκίδης, όλη η γειτονιά το λέει. Και να πεις πως ήταν κανένας τυχαίος, συνταξιούχος τραπεζικός, δίχως παιδιά, δίχως σκυλιά, δύο ξερά κορμιά με τη γυναίκα του, που κι αυτή του φέρε στον καιρό της υπολογίσιμη πρίκα, κάπου 100.000 γερές δραχμές, τα μισά σε μετοχές, ένα λιοστάσι στην πατρίδα της, κάμποσα χρυσαφικά που τάκλεγαν ακόμη χείρες και γεροντοκόρες σακουλιασμένα σπυρί-σπυρί από τον Μακαρίτη, τον πατέρα της, το Χτιματία και το Κοκλήφο. Αυτά πια ήταν πράγματα γνωστά, περιττό να τα ξαναλέμε. Έλα όμως που ο Μπερεκίδης ζούσε κλειστή ζωή, διαβολεμένα ενοχλητικά κλειστή ζωή. Και η γυναίκα του, ένα ξερακιανό εκεί κυτρινιάρικο πλάσμα, με μύτη σουβλερή σαν καρφί στραβωμένο πάνω σε παλούκι, σπάνια δρασκέλιζε το κατόφλι της πόρτας. Και τότε πάλι θα την έβλεπες να ξεμακραίνει γοργά στο πεζοδρόμιο με το κουρδισμένο αυτοματικό βάδισμά της, δείχνος να ρίχνει μια ματιά δεξιά η ζερβά. Δεν χαιρετούσε κανέναν, δεν έβλεπε κανέναν, ήταν πολύ πολύ ακατάδεκτη. Όλα αυτά ο Βρυλάκος, άνθρωπος κοινωνικός και ανοιχτομάτης, θα συλλογιζότανε, δίχως να το θέλει, τα πρωινά που άνοιγε το παράθυρό του. Αθέλητα, εκεί που έπαιρνε τις πρώτες βαθιές του ανάσες, σύγκρινε τον εαυτό του με τον αντικρινό τον Μαγκούφι και έμενε αληθινά πολύ ικανοποιημένος. Συγχαιρότανε τη μοίρα του που τον έπλασε έτσι διαφορετικό, γιατί αυτουνού, με όλα τα 58 του χρόνια, τα μαγουλά του ανθίζανε ροδαλά, σαν του μωρού παιδιού. Η ραχοκοκαλιά του έμενε αισθητή, ντούρα, και τα κέφια του μπορούσαν να συναγωνιστούν άφοβα τις παλαβομάρες του μικρού του γιου, του φοιτητή της χημίας. Αγαπούσε το καλό φαΐ, το διαλεκτό κρασί, ο Βρυλάκος δεν έλεγε όχι, ακόμα και τώρα για τις νόστιμες και πεταχτές γυναικούλες. Η δικιά του το τελευταίο τούτο το είχε κρυφό μαράζι, όμως εκείνο συχνά το νιώθε πως βαθιά της τον καμαρώνει σαν τάλογο το ατίθασο που δεν παίρνει χαλινάρι. Τον αγαπούσε ερωτικά ακόμα και τώρα τον άντρα της με την βασανισμένη την προσήλωση του θηλυκού που δεν νιώθει ποτέ σίγουρο το αρσενικό του. Κάτι προδοτικές απόπειρες της ηλικίας να τους συκοφαντήσουνε τώρα-τώρα την κορμοστασιά, ο Βρυλάκος τις πολεμούσε με φανατισμό, στη ρίζα. Κάθε πρωί πρωτού ξεκινήσει για το ασφαλιστικό του γραφείο, θα άνοιγε το παραθυρό του, θα έπαιρνε τις τρεις βαθιές του ανάσες με τα σχήρας επί τα ισχία, θα έκανε μερικές κάμψεις, δύο-τρεις κλίσεις, ύστερα σιγοτραγουδώντας καλόκεφα θα βουτιόταν στον μπάνιο του. Γεμάτος φροντίδα ωστόσο μετρούσε πρωτού τη θύη, την κοιλιά του, ένα γύρο την περιφέρεια με ένα μέτρο κορδέλα του ράφτη. Σημείωνε τους πόντους στην ατζέντα του προσεκτικά. Τα πράγματα πηγαίναν εδώ ξανά έχει ο Θεός πρίμα, βοηθώντας τώρα τελευταία και η κάποια πολεμική εγκράτεια σε λιπαρά. Ουδέν κακό να μηγές καλού, έλεγε στη γυναίκα του συχνά, υπονοώντας τους αναγκαστικούς περιορισμούς που είχε επιβάλει η κατοχή στο διαιτολόγιο της οικογένειας. Και να που η κατοχή, ουδέν κακό να μηγές καλού, το έφερε να λυθεί ο πάγος ανάμεσα στους Μπερεκίδηδες και στους Βρυλάκους. Μια μέρα, εκούσιο περιορισμού μέσα στα σπίτια, που τον Τουφεκίδη μάνιαζε κάτω στα κέντρα, η κυρία Βρυλάκου βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση αληθινά. Ο άντρας της γύρευε πίμωνα καφέ να τονώσει την καρδιά του που απασχολούσε ύστερα από την κοιλιά τον κύριο όγκο των φροντίδων του. Και η κυρία Βρυλάκου θα δίνε τη ζωή της την ίδια για να τον ευχαριστήσει. Με κάτι τέτοιες άλλωστε μικροφροντίδες τον κρατούσε κοντά της. Όμως ο καφές δεν ήταν αλεσμένος, ο μήλος είχε γαλάσει από το σιτάρι που κόβανε δύο χρόνια τώρα πληγούρι για τις υπηρέτριες. Έπρεπε να δανειστούν ένα μήλο. Όμως από πού? Τα σπίτια γύρω ήταν αδιάκριτα, φλίαρα,
Αν παράγγειλε η κυρία Βρυλάκου πως θέλει το μήλο για να κόψει στάρι, συνηθισμένη στη γειτονιά πρόφαση, δεν θα της το δάγγιζαν από φόβο μήπως τους τον χαλάσει. Να πει πάλι πως τον θέλει να κόψει καφέ, θα βούιζε η γειτονιά με το σκάνδαλο. Οι μουσίτσες αυτές συλλογιζόταν πεισματωμένη η κυρία Βρυλάκου, το δικό του τον καφέ τον έχουν αλεσμένο. Όμως έλα που δεν μπορώ κι εγώ να αρνηθώ τη χάρη του στον άντρα μου. Είναι φανερό πως ανησυχεί για αυτό το βρωμόπεδο το μικρό μας που δεν γύρισε ακόμα σπίτι με τέτοιο κακό που γίνεται εκεί κάτω. Τότε είναι που της ήρθε η φαϊνή ιδέα έμπνευση πραγματική. Από την αντικρινή την Περεκίδη θα στείλω να τον ζητήσω, είπε ξάφνου μέσα της. Αυτή δεν έχει σχέση με τις άνετες εδώ γύρω, επομένως κουβέντα δεν πρόκειται να γίνει. Η ίδια πάλι ας υποθέσει ό,τι θέλει. Λίγο με νοιάζει. Σίγουρα που θα έχει και αυτή κομμένο καφέ. Και έστειλε και τον ζήτησε. Και η Μπερεκίδη τον έδωσε πρόθυμα το μήλο της, δίχως να κάνει καμιά απολύτως αδιάκριτη ερώτηση στη δούλα. «Πάντα μου το έλεγε», δήλωσε κατανυθουσιασμένη ύστερα από αυτό η κυρία Βρυλάκου στον άντρα της, πως οι αντικρινοί είναι καθώς πρέπει άνθρωποι, οι καλύτεροι της συνοικίας. «Να σου πω την αλήθεια, και εγώ είχα μια τέτοια υποψία», βεβαίωσε αδίστακτα ο Βρυλάκος. «Είναι γεγονός ότι τους έχουν συκοφαντήσει τους ανθρώπους. Κατά βάθος εγώ πιστεύω πάντα πως είναι αριστοκράτες». Την άλλη μέρα το πρωί, ανοίγοντας το παράθυρό του για τις τρεις ανάσες, ο Βρυλάκος χαμογέλασε χαιρετιστήρια στον Περεκίδη. Και ο Περεκίδης απάντησε με το γλυκύτερό του χαμόγελο, εγκάρδια μαζί και τυπικά. Έτσι είναι που λύθηκε ο πάγος. Από τη μέρα εκείνη τακτικά κάθε πρωί οι δύο άντρες αντάλλαζαν τα χαμόγελά τους, χαιρετιόνταν με κλίση ελαφρά του κεφαλιού, κοντοστέκονταν κάποτε, σαν να ήθελαν να πούν ο ένας τον άλλον λίγες λέξεις. Η κυρία Βρυλάκου το λογάριαζε στα σοβαρά τώρα, σαν μικρότερη που ήταν να αποπειραθεί μια επίσκεψη στην κυρία Μπερεκίδη. Άρχιζε κιόλας να θαμποβλέπει στο μέλλον ένα διακεκριμένο, πολύ εκλεκτό σύνδεσμο με τους αντικρινούς, μια φιλία που θα ξεχώριζε στη συνοικία και θα έκανε τους άλλους τους αποκλεισμένους από τέτοια ναυστηρή συναναστροφή να λυσάνε από φόνο. Η γενική κατάσταση άλλωστε βοηθούσε, τα πράγματα όσο πηγαίναν και χειροτέρευαν, κλείσιμο νωρίς στα σπίτια, μπλόκα, ταραχές. Οι κρυφές δυνάμεις της αντίστασης δεν έλεγαν να καθίσουν φρόνημα, όλο και συνδάβλιζαν τη θράκα, δημιουργούσαν αδιάκοπα μπελάδες στους φιλίσυχους. «Απελπισία», δήλωσε ένα πρωί από το παράθυρό τον Βρυλάκο στον Περεκίδη, ύστερα από τις ανάσες, την κλίση της κεφαλής και το χαμόγελο. Και αυτές ήταν οι πρώτες, οι αξιομνημόνευτες λέξεις που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι δύο άντρες. «Θα έρθει μια μέρα, προβλέπω, που δεν θα κοτάμε πια να ξεμητήσουμε». «Φρίκι», συμφώνησε υποχρεωτικά και ο Μπερεκίδης. «Δεν κάθονται στα αυγά τους, λέω εγώ», παρατήρησε αγανακτισμένος ο Βρυλάκος. Την άλλη μέρα, το μεσημέρι, θέλησε μοίρα να συναντηθούν οι δυο τους στον δρόμο, μπροστά στις πόρτες τους. Ζήγωσαν ο ένας τον άλλον, εντελώς αυθόρμητα, κρατώντας την πετούγια του, καθένα στο χέρι και τα είπαν πρόχειρα στο πόδι. «Πώς να περάσουν οι ατέλειωτες αυτές απογευματινές ώρες, σας παρακαλώ», αναστέναξε ο Μπερεκίδης πολύ δυστυχισμένος, «γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια μου, δεν βγαίνω πια καθόλου τα απογεύματα». «Ούτε κι εγώ». «Αλήθεια, μήπως κατά τύχη παίζετε σκάκι?» «Και βέβαια που παίζω». «Δόξα να έχει ο Θεός, εμένα είναι το πάθος μου, ξέρετε, μόνο που δεν βρίσκω εύκολα συμπαίχτη. Τι θα λέγατε αν δοκιμάζαμε κάπου μερικές ραν-κόντρ?» «Δεν ζητώ τίποτα καλύτερο». «Λαμπρά, αμέπως λοιπόν αμέργων». Δώσανε τα χέρια η γκάρδια και ο Βρυλάκος δήλωσε πως θα έρθει το ίδιο απόγευμα να αρχίσουν. Η θεά του φθόνου που επιβουλεύεται πάντα την ευτυχία των διαλεκτών θέλησε το ιστορικό εκείνο απόγευμα να διαθετήσει ο Μπερεκίδης. «Κάποιο μικροκριολόγημα είχε πάθει», παράγγειλε η κυρία, «λίγο πυρετό. Έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι. Παρακαλούσε πολύ να αναβληθεί το σκάκι». «Να αναβληθεί, τι να γίνει. Όμως για να μιλήσει κανένας με ειλικρίνεια, αυτό δεν του άρεσε και πολύ του Βρυλάκου. Ένα μικροκριολόγημα κρεβάτωμα μερικά δέκατα σύμφωνοι. Αλλά κατά τι αυτό εμποδίζει μια παρτίδα σκάκι?» «Σάπως δεν μπορούσε ο Μπερεκίδης να παίξει από το κρεβάτι του? Ή μήπως συνέβαινε κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο βαθύ και ύποπτο? Μήπως δηλαδή είχε μετανιώσει για την πρόσκληση που έκανε σε μια στιγμή ενθουσιασμού?»
«Οπωσδήποτε εγώ θα περιμένω», δήλωσε στη γυναίκα του ο Βρυλάκος. «Τώρα είναι η σειρά του να έρθει. Αν δεν το κάνει, εγώ θα κρατήσω την αξιοπρέπειά μου, δεν θα τον προσκαλέσω. Με ξέρεις, δεν είμαι από εκείνους που το ρίχνουν εγώ». Το είπε και το κράτησε. Δύο μέρες τις κατοπινές δε φάνηκε στο παραθύρι του Μπερεκίδης. Κάθε που ο Βρυλάκος άνοιγε το δικό του πρωί-πρωί, έριχνε μερικές ματιές αντίκρι, βευγαλέες. Έπαιρνε τις ανάσες του και τραβιόταν αμέσως πάλι, για να μην υποτεθεί ότι περιμένει εκεί σαν λυσσασμένος για παρέα. Την τρίτη μέρα που ξαναφάνηκε ο Μπερεκίδης, τα πράγματα πήρανε τη συνηθισμένη τροπή τους, την τυπική. Χαμόγελο, κλίση της κεφαλής, ευχές για την υγεία, τίποτα άλλο. Η συνάντηση στάθηκε άμεμπτη, αλλά κάπως αδιόρατα ψυχρή. Και η κατάσταση όλο και ζόριζε. Ξεκινούσες πρωί από το σπίτι σου και δεν ήσουν καθόλου σίγουρος αν θα γυρίσεις το μεσημέρι. Ο Βρυλάκος άργησε να προβλέπει την εποχή που όχι μόνο τα απογεύματα, μα και τα πρωινά θα ήταν φρόνιμο να μένεις κλεισμένος στο σπίτι. Για τέτοιες στιγμές, καλύτερο από μια διαλεκτή πρόχειρη συντροφιά εκεί δύο βήματα από την πόρτα σου. Μονάχα το δρόμο θα είχες να διασχίσεις από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Και ο δρόμος τούτος ήταν ήσυχος, μάλλον απόκεντρος, ούτε διαδηλώσεις περνούσαν από εδώ, ούτε περίπολοι καν στις απογευματινές ώρες. Ας ήταν αυτός ο Μπερεκίδης μια στάλα αλλιώτικος άνθρωπος, όχι τόσο μονόχνοτος, όχι τόσο χλιστός. Γιατί άραγε ας πούμε να μην ξεκινήσει να έρθει για το σκάκι? Μήπως αυτός δεν ήτανε που το ματέωσε? Άρα το χρωστούσε. Εξών πια, αν η δειλία του έφτανε σε τέτοιο σημείο που να διστάζει, να φοβάται μήπως εκτεθεί. Μήπως θα έπρεπε να τον ενθαρρύνει λιγάκι ο Βρυλάκος. Και τον ενθάρρυνε γενναιόφρονα όσο πιο πολύ μπορούσε. Βγήκε στο παράθυρό του και του χαμογέλασε πολύ εγκάρδια. Το έκανε φιλικό νόημα με το χέρι. Έφτασε ίσα με εκεί. Να του κάνει φιλικό νόημα με το χέρι. Τρεις φορές στη σειρά ολοφάνερα έδειξε ο Μπερεκίδης πως έχει κάτι να πει. Όμως δεν το είπε, παναθεμάτων, δεν το είπε. Και τα τζαμιλίκια σφαλίστηκαν πάλι στο κενό. Βουβά. «Έχω την εντύπωση», είπε ένα πρωί στη γυναίκα τον Μπερεκίδης, «πως αυτός ο αντικρινός μας είναι άνθρωπος υπερβολικά στενοκέφαλος. Τον κάλεσα μια μέρα να έρθει για σκάκι, αρρώστησε. Και αυτός θεωρεί, φαίνεται, τον εαυτό του προσβλημένο. Περιμένει τώρα να τον παρακαλέσω να δείξω πως έχω ξενυχωθεί για την παρέα του. Αν δε, τέτοια χάρη δεν θα του κάνω. Ας με καλέσει τώρα κι αυτός». Και δεν του έκανε τη χάρη, μόνο που κι αυτός καιγόταν για μια παρτίδα σκάκι. Μέρες, εβδομάδες άνοιγε το πρωί το παράθυρό του, χαιρετιότανε με τον Βρυλάκο, απόμενε λίγα λεφτά να τον κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό. Μα δεν έλεγε λέξη. Λέξη και άλλος το ίδιο. Τίποτα. Κάπου ένα μήνα αργότερα, κάποιο πρωί ο Βρυλάκος, ανοίγοντας το παράθυρό του, έκανε το στραβό, δεν χαιρέτησε τον Μπερεκίδη. Η υπομονή και η υποχωρητικότητα, είχε πει στη γυναίκα του, έχουν τα όρια τους. Αν έχει ο Μπερεκίδης μια φορά αξιοπρέπεια, εγώ έχω 10, 20 φορές και εννοώ να την περιφρουρήσω. Ο χαιρετισμός κόπηκε αμέσως φυσικά και από μέρους του Μπερεκίδη με το μαχαίρι. Για 2-3 ημέρες έκαναν και οι δυο τους το στραβό, απόφευγαν. Ώσπου ύστερα από 15 μέρες ο ένας τους έριξε απερίφραστα τώρα μια ματιά εχθρική στον άλλον. Ο δεύτερος, δίχως να σαστήσει, απάντησε με ανάλογη ματιά. Και σε επίμετρο, για να διατρανώσει καλύτερα την υπεροχή της αξιοπρέπειάς του, έκλεισε το παράθυρο με βρόντο. Δεν έχει εξακριβωθεί ποιος από τους δυο πρώτος έκλεισε έτσι το παράθυρο στα μούτρα του αλουνού. Φυσικά, αν δεν ήταν ο Βρυλάκος, θα ήταν ο Μπερεκίδης. Ο καθένας τους μια φορά ισχυριζόταν ύστερα με επιμονή και περηφάνεια πως αυτός το είχε κάνει.